να ξεκινήσω με αυτό το τραγικό γεγονός στα Τέμπη και ό,τι ακολούθησε. Οι τεράστιες, οι πρωτοφανείς για τα τελευταία χρόνια κινητοποιήσεις που συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί της περασμένης Τετάρτης, το ξέσπασμα και το πείσμα της νεολαίας, των μαθητών, των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ, στο νομό της Φιότιδας, μας γεμίζουν ελπίδα, μας γεμίζουν αισιοδοξία. Όλοι όσοι απεργούν, διαδηλώνουν, όσοι συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες, στα σχολεία, τις σχολές, στα πανεπιστήμια, στους χώρους μέσα δουλειάς, γίνονται πραγματικά η φωνή των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών. Οι αγώνες αυτοί είναι η μόνη εγγύηση να μην ξεχαστεί το έγκλημα, για να αναδειχτούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, για να αλλάξει επιτέλους κάτι και να μην υπάρξει άλλο παιδί που θα χαθεί τόσο άδικα τον 21ο αιώνα, εν έτη 2023. Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε τα πάντα ώστε η οργή, η αγανάκτηση να γίνουν ανυποχώρητος αγώνας ενάντια στους πραγματικούς υπαίτιους. Γιατί δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίει το καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Ξέρουμε βέβαια πως πολλοί και διάφοροι έχουν ανησυχήσει για αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί λένε οι ευθύνες έτσι διαχέονται σε όλο το πολιτικό σύστημα και υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθεί η αντισυστημική στάση και ψήφος. Αυτό που φοβούνται είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνει, που πρέπει να κάνει ο λαός. Γιατί όντως ευθύνη έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και όντως η βασική ευθύνη βαραίνει αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που όλοι μαζί υπηρετούν. Γιατί είναι σύστημα που βάζει την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Τώρα η οργή γίνεται αγώνας και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αγώνας όμως που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει και αυτούς και τις κυβερνήσεις τους και το κράτος τους, συνολικά το σάπιο αυτό και διεφθαρμένο σύστημά τους. Αυτό πρέπει να κατασταλάζει στη σκέψη αλλά και στη δράση του καθένα και της καθεμιάς. Ας μην ελπίζει λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα αποφύγει την καταδίκη επειδή μεταθέτει λίγες μέρες τις εκλογές και τις πάει το Μάη. Δεν έχουν τόσο κοντή μνήμη ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία. Ακριβώς γι' αυτό ας μην ελπίζουν όμως και οι υπόλοιποι, οι άλλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ότι θα τη βγάλουν κι αυτοί καθαροί. Όλοι τους είναι ένοχοι. Και ας παριστάνουν τώρα κάποιοι τους ανήξερους. Γιατί όλοι τους, με σημαία την πολιτική που τη λένε της απελευθέρωσης, οδήγησαν βήμα το βήμα εδώ που φτάσαμε σήμερα σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γι' αυτό ας μην ονειρεύονται ότι θα τη βγάλουν καθαρή και ότι οι εκλογές θα λειτουργήσουν κάπως ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της λαϊκής οργής, της λαϊκής δυσαρέσκειας που έχει μαζευτεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και πυροδοτείται τώρα και από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Για το ΚΚΕ αντίθετα, οι εκλογές θα αποτελέσουν μια ευκαιρία ώστε αυτή η δυσαρέσκεια να αποκτήσει ακόμα πιο αγωνιστικά, πιο αυθεντικά, γνήσια, ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι η εγγύηση γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, είμαστε ξανά εδώ στη Λωκρίδα, στο κεφαλοχώρι της Μαλεσίνας της περιοχής και της περιοχής της Λάρκου. Και εμείς και εσείς και όλη η Ελλάδα
είμαστε πραγματικά οργισμένοι για αυτούς που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε οργισμένοι απέναντι σε μια πολιτική που συνειδητά εφάρμοσαν όλοι αυτοί, με κατεύθυνση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, του ανταγωνισμού, της ανόδου, όπως λένε, των δικών τους δικτών ανάπτυξης. Με την πολιτική τους όλοι τους μας οδήγησαν στο έσχατο. Παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, γονείς που δεν θα ξαναδούν ποτέ το βλαστάρι τους, νέοι που διψούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και γονείς που μοχθούν καθημερινά για να τους βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι, δικαιολογημένα με αυτή την κατάσταση τρομοκρατήθηκαν. Σήμερα λοιπόν πρέπει να απαιτήσουμε το μαχαίρι να φτάσει ως το κόκαλο, να αποδοθούν οι ευθύνες, να μην αφήσουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Μαζικά να αγωνιστούμε, να εξασφαλίσουμε τα παιδιά όλου του κόσμου να φτάνουν πάντα στον προορισμό τους, να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, να διεκδικήσουμε εργασία, μισθούς, δικαιώματα που να μπορούμε να καλύψουμε έτσι με αξιοπρέπεια τις ανάγκες μας. Ασφάλεια στην εργασία, στην καθημερινότητα των οικογενειών μας. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα το 2023 και αυτό θα γίνει. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό με την ανυποχώρητη δράση μας, με τον αγώνα μας. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε απόψε σε μια περιοχή που έχει πληρώσει με νεκρούς την πολιτική που εφάρμοσαν όλες αυτές μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχει ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια για να περάσει χωρίς αντιδράσεις αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Για σκεφτείτε τι έλεγαν τόσα χρόνια τώρα οι κυβερνώντες και τα διάφορα παπαγαλάκια τους για να προχωρήσει η πολιτική της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Ότι ο σιδηρόδρομος είναι ζημιογόνος, ότι οι εργαζόμενοι είναι κρατικοδίαιτοι, ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί γιατί πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, ότι με την ιδιωτικοποίηση θα γίνουν επενδύσεις και θα έχουμε ασφαλή τρένα με φτηνό εισιτήριο, ότι θα έρθει ανάπτυξη και θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Μήπως σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Γιατί περίπου τα ίδια έλεγαν, όπως όλοι ξέρουμε, και για τη Λάρκο. Ότι η Λάρκο είναι ζημιογόνα, ένα βαρέλι δίχως πάτο, ότι οι εργαζόμενοι είναι κακομαθημένοι και καλοπληρωμένοι, κάθονται και πληρώνονται, μένουν στους οικισμούς και έχουν ψύκτες, ότι η Λάρκο πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί για να απαλλαγεί ο Έλληνας φορολογούμενος, ότι οι επενδυτές θα εξυγχρονίσουν τις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις, θα τη λειτουργήσουν με ασφάλεια στην εργασία και με σεβασμό στο περιβάλλον και ότι θα έρθει ανάπτυξη με πολλές θέσεις εργασίας. Τι λένε τώρα που με την πολιτική τους φτάσαμε να μετράμε αθώα θύματα νέα παιδιά στα Τέμπη? Ότι τώρα φταίει ο Σταθμάρχης, είναι ανθρώπινο λάθος, ότι θα αποδοθούν ευθύνες, θα είμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, ότι θα κάνουμε ριζικές αλλαγές για να μην υπάρξουν άλλοι, θα εξυγχρονιστούμε. Μήπως και αυτά σας θυμίζουν κάτι? Σίγουρα, γιατί τα ίδια λένε χρόνια τώρα και για τα εγκλήματα στη Λάρκο, στο Λάτζι, που προχτές η καμινάδα που ξαναέβγαζε μαύρο καπνό ρημπαίνοντας στον αέρα, αυτά λένε σε όλους τους τόπους δουλειάς. Ανθρώπινο λάθος. Οι εργαζόμενοι έχουν αναπτύξει μια κουλτούρα εξοικείωσης με τον κίνδυνο και δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας. Θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θα πάρουμε μέτρα για να μην ξανασυμβεί, θα στηρίξουμε την οικογένεια του θύματος. Αυτά δεν ακούμε κάθε μέρα τώρα στα κανάλια, 10 μέρες τώρα από το έγκλημα? Αυτά δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες? Αυτά δεν λένε οι δημοσιογράφοι? Αυτά δεν λένε οι άλλοι από τα άλλα κόμματα? Μάλιστα τώρα στέκονται τόσο δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων που για τη Λάρκο, για παράδειγμα, ψήφισαν να τους δώσουν μέχρι 100.000 ευρώ λιγότερα, δηλαδή και από αυτά που παίρνει ένας διορισμένος από τους ίδιους τεχνοκράτης μόνο μέσα σε ένα χρόνο, σε κάποιους μήνες. Τόσο κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή για αυτούς που χάθηκαν.
και στους σιδηροδρόμους και στη Λάρκο, στις καταγγελίες των εργαζομένων απαντούσαν με τον ίδιο τρόπο. Στους σιδηροδρόμους απαντούσαν ότι δυσφημίζεται η εταιρεία, ότι στις καταγγελίες των εργαζομένων της Λάρκο έλεγαν, τα θυμάστε, τα θυμόμαστε όλοι, ότι μην μιλάτε για τα προβλήματα, γιατί θα κλείσει η εταιρεία. Στη Λάρκο και σε όλα τα εγκλήματα που γίνονται στους χώρους δουλειάς, τους είναι εύκολο να αποδώσουν την ευθύνη τελικά στο θύμα, αφού είναι ένας και δεν μπορεί πια να μιλήσει. Και όταν δεν τα καταφέρνουν, μετακινούν την ευθύνη μια βαθμίδα παραπέρα, στο συνάδελφο, στο σταθμάρχη της Λάρκο, στον επικεφαλής του πόστου εργασίας δηλαδή, σε οποιαδήποτε εργασία και σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Όμως η φωνή των νεκρών ακούγεται μέσα από τη δική σας, από τη δική μας, από τη φωνή όλων μας. Και το ΚΚΕ είναι αταλάντευτα εδώ, για να δυναμώσει αυτή η φωνή, να τη μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πέρατα του κόσμου. Το σύνθημα, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή, που ακούγεται αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα, ισχύει στο ακέραιο και για τους νεκρούς της Λάρκο. Δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε τους 80 νεκρούς, τους εκατοντάδες υπόλοιπους που έφυγαν από επαγγελματικές ασθένειες, τους ακατεμένους. Ναι, δεν θα ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη, τα εγκλήματα σε κάθε τόπο δουλειάς, το έγκλημα στο Μάτι, στη Μάνδρα Αττικής, στους σεισμούς, στην πανδημία που και η Μαλαισίνα πλήρωσε πολλούς νεκρούς και με άλλους τόσους συνανθρώπους μας που κληρονόμησαν προβλήματα υγείας. Φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες ένα κρίσιμο ερώτημα τριγυρίζει στο μυαλό όλων. Πώς γίνεται το 2023 με αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης να μην μπορεί κάθε μάνα να νιώθει ότι τα παιδιά της ταξιδεύουν με ασφάλεια? Κι όμως σε αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που έχει για Θεό του μόνο το κέρδος, γίνεται. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της ζωής του λαού, όπως είναι για παράδειγμα η ασφαλής μετακίνησή του, αποτελεί κόστος. Δείτε για παράδειγμα πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, κατασχέσεις μισθών, πρόστιμο για οποιοδήποτε λόγο. Όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά, αυτόματα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς λάθη. Στα τρένα φόρεσαν ένα παπηγιόν στο προσωπικό για να κόβει εισιτήρια. Μας είπαν ότι είναι το πιο ασφαλές μέσον και τα αποτελέσματα είναι γνωστά και ταυτόχρονα τραγικά. Φτιάξανε δρόμους, υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής στα διόδια, όμως είναι δυσβάσταχτη για το λαό η διαδρομή αυτών. Ποιος κάτοικος στη Μαλαισίνα για να πάει στην πρωτεύουσα του Δήμου Λοκρών, στην Αταλάντη, πηγαίνει από την Εθνική και όχι από τους παράδρομους που είναι και επικίνδυνοι? Κανένας. Φτιάξανε σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οικογενειακών γιατρών, όμως δεν υπάρχουν γιατροί στα χωριά. Το κτίριο του Κέντρου Υγείας στη Μαλαισίνα εδώ δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, γκρεμίζει. Τα κέντρα υγείας της Αταλάντης τα έχουν εγκαταλείψει. Τα νοσοκομεία σε Λιβαδιά και Λαμία είναι σε άθλια κατάσταση. Το λένε οι ίδιοι οι γιατροί, οι ίδιοι οι νοσηλευτές. Κάηκαν άνθρωποι, σπίτια, περιουσίες, δάσεις, τις πυρκαγιές. Αξιοποίησαν την καραντίνα της πανδημίας και σε μια νύχτα κυριολεκτικά η Μαλαισίνα γέμισε ανεμογεννήτριες. Κι όμως κανένας δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Είναι πολλοί αυτοί που ξεπάγιασαν, που δεν έχουν ρεύμα να διαβάσουν τα παιδιά τους. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι το ρεύμα πληρώνεται χρυσό, οι απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτροδότησης με ευθύνη της ΔΕΗ πυκνώνουν καίγοντας τις οικιακές συσκευές των λαϊκών οικοκυριών, των επαγγελματιών, αφήνοντας τις εργασίες των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών νεκρές για πολλές ώρες αιχμής. Μάλιστα τώρα θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες και μέσα στις αυλές των σπιτιών, όπως το Μάζι. Θέλουν...
θέλουν να βάλουν πλωτά φωτοβολταϊκά. Δεν έχουν τέλος τα σχέδια για τα κέρδη τους πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων στις τελευταίες παραλίες που έχουν απομείνει για να μπορεί να κάνουν μπάνιο όλος ο λαός, η νεολαία. Σας καλούμε σε συσπήρωση, σε επαγρύπνηση, όλοι μαζί να παλέψουμε για να μην συμβεί και αυτό το έγκλημα, αυτά τα εγκλήματα, να μην τους αφήσουμε να τα περάσουν. Θα βάλουμε το θέμα στη Βουλή, θα οργανώσουμε τον αγώνα. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε όλοι και όλες εδώ μέσα και όσοι μας ακούν απ' έξω, πως είμαστε σε μια περιοχή πραγματικά ευλογημένη. Τα νερά της Λάριμνας πηγαίνουν στη θάλασσα και όμως ο ελαιώνας της Μαλαισίνας, της Λάριμνας, του Μαρτίνου, παθαίνει ζημιές από την ανιδρία, γιατί τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν έχουν να κερδίσουν, λέει, από αρδευτικά έργα για τους μικροπαραγωγούς. Η θάλασσα του Εβοϊκού μπορεί να προσφέρει ποιότητα και ποσότητα ψαριών, κι όμως οι τράτες αρρώνουν τα πάντα. Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τους εργαζόμενους με πολύ μικρά μεροκάματα, τους ξεζουμίζουν. Παράλληλα έχουν ξεκληριστεί αυτοί που ζούσαν με το καΐκι τους και τροφοδοτούσαν με φθηνό και καλό ψάρι τα λαϊκά νοικοκυριά. Ξέρουμε και ξέρετε πως η φθιώτιδα καλύπτει το 40% της παραγωγής βρόσιμης ελιάς και παράγει μεγάλες ποσότητες λαδιού. Μεγάλο κομμάτι αυτού είναι εδώ στο Δήμο Λοκρών. Κι όμως το κόστος παραγωγής για τους αγρότες είναι δυσβάστακτο. Και επειδή είμαστε στην εποχή της λίπανσης, του κλαδέματος, της ζυζανιοκτονίας, της σποράς στον επόμενο μήνα, βασικά για όσους καλλιεργούν εδώ στην Κοπαίδα, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει δυσβάστακτο κόστος παραγωγής. Τι σημαίνει να καίει ο παγετός στον κάμπο της Αταλάντης 15.000 στρέμματα ελιάς αρχές του 2022 τότε και μέχρι σήμερα να μην έχουν αποζημιωθεί η ελαιοπαραγωγή, ενώ το Υπουργείο συνεχίζει πάλι τις υποσχέσεις, πάλι την κοροϊδία. Είναι όλα αυτά που μαζί με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, την ΚΑΠ, απομακρύνει τους μικρούς κυρίως παραγωγούς από τα χωράφια. Είναι αυτό που ξεκληρίζει την αγροτιά. Οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς που όλοι ασπάζονται είναι αυτοί που οδηγούν τα προϊόντα να πετάγονται σε χωματερές, να μένουν στα χωράφια, στις αποθήκες, την ίδια στιγμή που ο λαός έχει ελαττώσει κατά πολύ και έχει υποβαθμίσει τη διατροφή των παιδιών του, γιατί η ακρίβεια είναι δυσβάστακτη. Δέστε, το νερό πληρώνεται χρυσό και οι διακοπές ίδρευσης όλο και αυξάνονται, γιατί πρέπει να πουλήσουν και το εμφιαλωμένο των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί η κατεύθυνση είναι να πληρώνουμε για το αγαθό που λέγεται νερό. Δέστε τους βιολογικούς σταθμούς που έχετε επίσης χρυσοπληρώσει και στα περισσότερα χωριά δεκαετίες τώρα δεν έχουν ξεκινήσει τα σχεδιασμένα έργα. Χρόνια τώρα ακούτε από τους διάφορους εκλεκτούς τους στο Δήμο θα και θα και θα και όλο θα, αλλά και εκεί που έχουν ξεκινήσει και έχει κατασκευαστεί ένα κομμάτι, όπως είναι εδώ στη Μαλαισίνα, πάλι είναι ατελές. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε όλα τα νοικοκυριά, έχει εγκαταληφθεί ο σταθμός, σύμφωνα με τις μαρτυρίες αποτελεί μια νέα περιβαλλοντική βόμβα κυριολεκτικά. Ξέρουμε και ξέρετε πως 60 χρόνια λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ ποτέ δεν ανέπτυξαν τις δυνατότητές της με κατασκευή μονάδας ανοξείδωτου χάλιβα, με αξιοποίηση των υποπροϊόντων και όλων των δυνατοτήτων που έχει η ΛΑΡΚΟ, έτσι ώστε να εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτή και να προσφέρει όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά συνολικά σε όλη τη χώρα. Ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν δυνατότητες όπως τα 3 εκατομμύρια κυβικά ζεστών υδάτων
που έχουν πέσει στον Εβοϊκό κόλπο, που θα μπορούσαν να ζεστάνουν την περιοχή το χειμώνα και να δίνουν και φθηνή ενέργεια σε μεγάλες θερμοκηπιακές, για παράδειγμα, μονάδες που θα δούλευαν επίσης χιλιάδες εργαζόμενοι. Δέστε πάλι πόσα φάρμακα παράγονται στη χώρα μας και την ίδια στιγμή λείπουν από τα φαρμακεία. Δέστε σε τι κατάσταση έχουν φέρει τους μικρομαγαζάτορες. Βλέπουμε εδώ διαμόρφωση της πλατείας και αυτής και της κάτω, με αρκετό μεγάλο κόστος μάλιστα, για να πέσει τσιμέντο πάνω στο τσιμέντο. Ρώτησαν καθόλου τους επαγγελματίες που έχουν τα μαγαζιά τους γύρω από τις πλατείες το τι ακριβώς προτείνουν, έτσι ώστε να έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να διαμορφωθεί ένας χώρος που να έρχονται οι εργαζόμενοι με τα παιδιά τους, να πίνουν τον καφέ τους, να πίνουν το τσιπουράκι τους, να υπάρχουν χώροι που τα παιδιά με ασφάλεια θα παίζουν. Προφανώς και όχι. Κάνουν ό,τι θέλουν, κόβουν κορδέλες και μπουκώνουν εργολάβους. Έχουμε αρκετούς αγαπημένους φίλους στην περιοχή και μας τα λένε όλα αυτά. Ανησυχούν καθημερινά. Αλλά και εμείς που βρισκόμαστε, και εγώ προσωπικά και άλλοι, πολύ συχνά πυκνά εδώ γύρω, τα βλέπουμε και έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα προβλήματα και στη Βουλή με ερωτήσεις και αναφορές. Για παράδειγμα, ποια μέτρα πήραν μετά την πλημμύρα στο Θεολόγο? Κανένα. Ποια μέτρα πήραν εκεί μετά την πυρκαγιά επίσης στο Θεολόγο, στην υπόλοιπη περιοχή? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός σε κάθε περιοχή. Εδώ στη Μαλαισίνα ο περιφερειακός δρόμος, που εδώ και δεκαετίες δεν έχει ανοίξει, με αποτέλεσμα οχήματα βαρέου τύπου, τραχτέρ, μηχανήματα, να περνούν μέσα από το χωριό, δίπλα στα παιδιά δηλαδή που παίζουν, που κάνουν ποδήλατο. Όπως το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσης συγκοινωνία για τη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής. Μέσα στην πόλη της Μαλαισίνας και της Αταλάντης η διέλευση αυτοκινήτων, τρακτέρ, μηχανημάτων, παιδιών που παίζουν, όλα αυτά δεν μπορεί παρά να αποτελούν μια βόμβα που κάποια στιγμή μπορεί να εκραγεί. Άλλωστε τα μικρά ατυχήματα, αλλά και τα μεγαλύτερα μερικές φορές, είναι συχνά, πολλές φορές καθημερινά, όπως στις αφηρητικές εγκαταστάσεις που είναι εγκατελειμμένες, συντηρούνται από το υστέρημα των γονιών, το φιλότιμο των αθλητικών συλλόγων, των ανθρώπων δηλαδή που θέλουν τα παιδιά τους να αθλούνται. Μάλιστα δεν τρέπονται και καθόλου, είδαμε στις αρχές της σεζόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εύχεται στα παιδιά καλή σεζόν. Δεν έκανε όμως καμιά βόλτα μέσα στα αποδυτήρια του κλειστού γυμναστηρίου και να κάνει εκεί ένα ντους με κρύο νερό. Μάλιστα έχουν τόσο θράσος που τις μεταξύ τους διαφορές για το ποιος θα έχει την καρέκλα, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, τις λύνουν βάζοντας μπροστά τα παιδιά, όπως έγινε πριν ένα μήνα περίπου, που υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας στο κλειστό γυμναστήριο του μπάσκετ στη Μαλαισίνα. Αλλά τέτοιοι είναι. Κάθονται σε όλη τη θητεία τους, όλοι μαζί παρέα, και στο τέλος κάνουν πως τσακώνονται στα κανάλια για να δείξουν δήθεν τη διαφορετικότητά τους και να υφαρπάξουν, να κλέψουν την ψήφο του λαού. Και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καυχαίται ότι έλυσε ένα ζήτημα 100 ετών, όπως τα να μην φαίνονται τα σπίτια της Μαλαισίνας δασική έκταση, ας πει όμως και ολοκληρωμένη την αλήθεια, ότι αυτό ήταν μια απέτηση των τραπεζιτών, των τραπεζών, γιατί θέλουν να περπατήσουν τις κατασχέσεις των καθαρών ακινήτων. Παράλληλα, κανένα μέτρο δεν πήρε, έτσι ώστε η υποχρέωση που έχει το κράτος απέναντι στους κατοίκους της Μαλαισίνας να μην κοστίσει μια περιουσία για τα αυτονόητα. Παραδείγματος χάρη, εν ώψη της ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, με ένα νομοσχέδιο νομιμοποίησε τα πάντα δωρεάν. Για όλα όσα ζούμε, γνωρίζουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους. Σε όλες τις περιπτώσεις, για να ιδιωτικοποιηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες, υπήρξε
μια μεθοδευμένη, μια συνειδητή απαξίωση από όλες τις κυβερνήσεις, μια πολιτική εγκατάλειψης, υπερχρέωσης και προστήμων με κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε φορά αναδεικνύεται η εγκατάλειψη, η απαξίωση, η υποταγή του κράτους στα συμφέροντα των λίγων. Σε όλες τις περιπτώσεις αναδεικνύεται ο τρόπος που συνδέονται οι κυβερνήσεις με τα συμφέροντα των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή με τα κέρδη τελικά των λίγων. Και αυτή η σύνδεση είναι η μήτρα που γεννά και τις μίζες και τη διαφθορά. Στο σιδηρόδρομο βγάζουν μάτι οι προκλητικές συμβάσεις παραχώρησης που σύναψαν και υπόγραψαν όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Στη Λάρκο βγάζει μάτι η κατασπατάληση εκατομμυρίων από όλες τις κυβερνήσεις. Η συνειδητή εγκατάλειψη για να την κρεμίσουν και να τη δώσουν έναντι πινακίου φακής, με αποτέλεσμα να έχουν σβήσει τα καμίνια της, να μην γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αν και πότε θα επαναλειτουργήσει. Ο σιδηρόδρομος και η Λάρκο είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως άλλωστε είναι και τα ναυπηγεία στη χώρα μας, η Έλβο, οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι τηλεπικοινωνίες, η ΔΕΗ και συνολικά οι υποδομές που δίνονται από όλες τις κυβερνήσεις για να κερδίζουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Όλα αυτά εκποιήθηκαν. Γεμίσαμε ανέργους και κάτεργα. Ζούμε τη σημερινή κατάσταση έχοντας οι κυβερνήσεις δεξί χέρι μεγάλη μερίδα μέσων ενημέρωσης που παίρνουν κατεύθυνση και τα παρουσιάζουν όλα αυτά ως δίθεν ζημιογόνα, που τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τα αιτήματα είτε δεν τις προβάλλουν είτε χρησιμοποιούν το αφήγημα «έχετε δικαίωμα στην απεργία, αλλά και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην εργασία, είστε κρατικοδίητοι συνδικαλιστές» και άλλα τέτοια που τα ακούμε καθημερινά. Κάνουν δηλαδή ό,τι μπορούν για να στρέψουν μια μερίδα εργαζομένων απέναντι στην άλλη. Όλοι έχετε ακούσει και τα παπαγαλάκια τους ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο κάθονται και πληρώνονται. Και όλοι ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο εδώ και 4 χρόνια δίνουν ένα μεγάλο, έναν ηρωικό αγώνα. Πρόκειται για έναν αγώνα που αποτελεί φάρο για όλη την εργατική τάξη στο εσωτερικό της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό, για να ξανακαπνίσουν τα καμίνια. Ο αγώνας των εργαζομένων της Λάρκο είναι η ζωντανή πείρα σας εδώ στην περιοχή. 4 χρόνια μια μετοπική σύγκρουση. Από τη μια πλευρά οι εργαζόμενοι με την αλληλεγγύη άλλων εργαζομένων από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και από την άλλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, τα κόμματα που στηρίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα όπως είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, οι επενδυτές τους, οι μηχανισμοί που έχουν σε διάφορους δήμους και περιφέρειες, οι αποφάσεις της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι νόμοι που αυτοί έχουν ψηφίσει στη Βουλή διαχρονικά. Κι όμως οι εργαζόμενοι της Λάρκο έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ αντοχής. Είναι κοντά στη νίκη. Η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση του πολιτικού κόστους που έχει δημιουργήσει αυτός ο αγώνας, αναγκάστηκε να δεσμευτεί στην ανανέωση των συμβάσεων μέχρι τέλος του χρόνου. Παρά τις προβλέψεις και τα λεγόμενα της κυβέρνησης που έλεγε ότι σε 6 μήνες θα έχει ξεμπερδέψει, που δεν ήθελε να τους δώσει ούτε 1 ευρώ για αποζημίωση, αν και τα είχε ψηφίσει, οι εργαζόμενοι κατάφεραν οι νόμοι αυτοί να μην εφαρμοστούν, να αλλάξουν. Είναι ακόμα όρθιοι μέσα στη Λάρκο και παλεύουν να ανάψουν ξανά την τσιμινιέρα της. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι δίπλα τους, αλλά αυτή τη στιγμή απαιτείται όλη η περιοχή να δείξει αποφασιστικότητα ότι τα σχέδια που έχουν οι άλλοι δεν θα περάσουν. Και η αποφασιστικότητα σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψουμε να χάσει τη δουλειά του ούτε ένας εργαζόμενος. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πληστηριασμός ούτε σε ένα σπίτι.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει διακοπή ρεύματος σε κανένα λαϊκό νοικοκυριό. Θα απαιτήσουμε να πάρθουν μέτρα να δημιουργηθούν υποδομές που να εξυπηρετούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τις λαϊκές ανάγκες. Μπορούμε με τους αγώνες μας, αλλά και με τις πολιτικές μας επιλογές. Μπορούμε ενισχύοντας παντού το ΚΚΕ και στις εκλογές. Για να κοκκινήσουν οι κάλπες, για να αποκτήσει το ΚΚΕ βουλευτή και εδώ στη Φθιώτιδα. Ξέρετε πως οι βουλευτές του ΚΚΕ κάνουν ό,τι μπορούν για να βρίσκονται καθημερινά μες στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και τα χωριά. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αναδεικνύουν τα προβλήματα, να διεκδικούν λύσεις και μπαίνουν μπροστά για να υλοποιηθούν αυτές. Γιατί ο λαός έχει ανάγκη και από σωματεία όπως τη ΣΛΑΡΚΟ, από συλλόγους που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό, το αθλητικό πνεύμα, τα έθιμα, τη λαϊκή διασκέδαση. Έχει ανάγκη από δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, περιφερειάρχες, εκλεγμένους από τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, που έχουν θέσει με τεκμηριωμένες προτάσεις για κάθε χωριό, κάθε δήμο, στην περιφέρεια, στο σύνολο των προβλημάτων. Δεν έχει ανάγκη από βουλευτές που ψηφίζουν για να κοκκινίζουν τα σπίτια, τις τράπεζες και να αγοράζουν αυτές τα κόκκινα δάνεια και τα κοράκια τους. Έχει ανάγκη από βουλευτές που θα μπαίνουν μπροστά σε κάθε δικαστικό κλητήρα για να ακυρώνουν πληστηριασμούς, για να μπλοκάρουν τα κοράκια των τραπεζών και των άλλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο λαός δεν έχει ανάγκη από βουλευτές και υπουργούς που με τα νομοσχέδια καταδικάζουν τους νέους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, όλους, αλλά έχει ανάγκη αυτούς που αποκαλύπτουν στο λαό το αντιλαϊκό περιεχόμενο των νόμων και οργανώνουν τον αγώνα για την τελική κατάργησή τους. Δεν έχει ανάγκη από βουλευτές και υπουργούς που σήκωσαν το χέρι και ψήφισαν να κλείσει ΛΑΡΚΟ, να κοπούν οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων και καταδίκασαν έτσι μια ολόκληρη περιοχή. Έχει ανάγκη από βουλευτές που θα κοιμούνται μέρα νύχτα στη ΛΑΡΚΟ, μεταφέροντας τα προβλήματα, τα αιτήματα στη Βουλή, αλλά και οργανώνοντας το μέτωπο απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να αλωνίζουν όλη αυτή εδώ την περιοχή και οι εργαζόμενοι να είναι άνεργοι ή να είναι με μισθούς πείνας. Ακούμε και αυτούς που λένε πως έχουμε απέναντί μας τη χειρότερη κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι, γιατί κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι ήταν όλες, η μια χειρότερη από την άλλη. Είχαμε όμως αυτά τα χρόνια και τη χειρότερη αξιωματική αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και από πίσω της αυτή του ΠΑΣΟΚ. Δεν φτάνει που σε οποιοδήποτε αγώνα όχι μόνο δεν μπήκαν μπροστά, αλλά τραβούσαν και πίσω τον κόσμο, λέγοντάς του ότι όταν θα βγουν κάποια στιγμή πάλι αυτή η κυβέρνηση θα λύσουν τα προβλήματα. Λες και δεν έχουμε δει τα χαΐρια τους, λες και δεν κυβέρνησαν ή δεν συγκυβέρνησαν όλοι αυτοί, λες και δεν ψήφισαν μνημόνια που τα εφάρμοσαν όλοι μαζί ή και ο καθένας ξεχωριστά. Δεν φτάνει αυτό, αλλά εντελώς ξεδιάντροπα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει και το 50% των νόμων που έχει κατεβάσει η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή αυτή την τετραετία, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 70% αυτών των νόμων. Μάλιστα, όλοι αυτοί οι νόμοι είναι οι νόμοι που ισοπεδώνουν δικαιώματα, ισοπεδώνουν τη ζωή του ελληνικού λαού. Η ΛΑΡΚΟ είναι το καλύτερο παράδειγμα για συμπεράσματα. Τρεις προτάσεις νόμων κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Σε καμιά δεν τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αποφεύγουν να συναντήσουν τα σωματεία, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει πείρα και ότι θα τους τριμώξουν. Τα ίδια ακριβώς έκαναν και για νομοσχέδια άλλα που κατέθεσε το ΚΚΕ. Για την ακρίβεια, για τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα τρόφιμα, για τη μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα
για τα λαϊκά νοικοκυριά, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των δώρων εορτών, το επίδομα αδείας σε όλους τους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Αν όλα αυτά δεν είναι αποδείξεις για το ποιος είναι με τους εργάτες και ποιος είναι με τους απέναντι, τότε τι είναι? Φίλες και φίλοι, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και έχουμε σχέσεις από καρδιάς μεταξύ μας. Και ας μην συμφωνούμε σε όλα. Είμαστε περήφανοι που γνωρίζουμε αυτή την περιοχή τόσο καλά και νιώθουμε τιμή που μας βλέπετε φιλικά, ακόμα και αυτοί που δεν μας έχετε ψηφίσει μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε όμως πως σήμερα έχετε πολύ περισσότερους λόγους από κάθε άλλη φορά να μας εμπιστευτείτε, να συμπορευτείτε δίπλα μας, να φτάσετε με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Γιατί ξέρετε από την ίδια σας την πείρα πως το ΚΚΕ δεν δείχνει καμιά ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, όποιο μανδύα, όποια φορεσιά κι αν αυτή φοράει. Το ΚΚΕ θα είναι εδώ μπροστά στον αγώνα για να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε ανάσες ανακούφισης, να έχουμε κατακτήσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει ότι σήμερα υπάρχει λύση προς όφελος του εργαζόμενου λαού, αλλά σε σύγκρουση με αυτό το σάπιο σύστημα, με τις κυβερνήσεις του, για να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία. Μόνο το ΚΚΕ έχει τέτοιο επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμα. Πρόγραμμα που αποδεικνύει πως ο λαός μας παντού, και εδώ στη Μαλαισίνα, στη Φθιώτιδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορεί να απολαμβάνει σύγχρονα δικαιώματα, να ζει με ευημερία στον τόπο του και αυτός και τα παιδιά του. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλες και όλοι. Να βάλουμε στόχο να ζήσουμε καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Μπορούμε. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής, της ριζικής αλλαγής, με το ΚΚΕ όμως πολύ πιο δυνατό. Με βουλευτή του ΚΚΕ στο νομό Φθιώτιδας σε αυτές τις εκλογές. Μιλήστε όλοι και όλες με τους γνωστούς σας, τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, τους γείτονες, όποιον γνωρίζετε, τους συγχωριανούς σας, να δώσουν με αποφασιστικότητα την ψήφο τους στο ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.